πώς και δεν ανακάλυψαν τον Εφιάλτη συντομότερα μέσα από κείμενα, δηλαδή. Έχει ανακαλυφθεί, πώς δεν έχει. Αλλά είναι γιατί... στα ψηλά της ιστορίας πάντα. Τα ψηλά της ιστορίας δεν τα μαθαίνει όλος ο κόσμος. Οι ειδικοί της ιστορίας το ξέρουν πάντα. Οι πρώτες ανθρώπινες κοινότητες που δημιουργήθηκαν ήταν οι γεωργικές. Οι πτενοτροφικές όχι. Οι γεωργικές ήταν μητριαρχικές. Αυτό το θαύμα άρχισε και στη γενιά του Περικλή. Μάλιστα. Όχι ότι τα έκανε ο Περικλής. Αυτά τα έκανε η δημοκρατία, λέει. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτός ο πλούτος που περισσεύει από τις προσωπικές σου ανάγκες και από τις ανάγκες του εργοστασίου σου, δεν ανήκει σε σένα. Τον παίρνουν αυτό τον πλούτο και τον ρίχνουν σε δημόσια έργα. Μάλιστα. Όλο τον πλούτο. Οι υποχρεωτικές χορηγίες. Αυτός ο δεσμός τότε τότε. Ήρθε και ο Δημόκρατος, αυτό είπε ότι είναι προτιμότερο να ζεις φτωχός, απλός πολίτης δηλαδή σε μια δημοκρατία, παρά να απολαμβάνεις όλες τις τιμές και τα αγαθά στην αυλή ενός βασιλιά. Είναι παιδί που γεννήθηκε στο χωριό Μιλίτσα της Μεσσηνίας, είναι κοντά στην Πύλο, από γονείς αγρότες, το 1934. Έζησα τα πρώτα παιδικά χρόνια στο χωριό και μετά πήγα στην Καλαμάτα, όπου έβγαλα το γυμνάσιο της Καλαμάτας. Από το 1958 βρίσκομαι στην Αθήνα. Δούλεψα στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία από τότε που βγήκε, από το 1976 ως το 89, ως το 90 που συνταξιοδοτήθηκα. Ήμουν ο ταμείας της Ελευθεροτυπίας. Η Ελευθεροτυπία με βοήθησε πάρα πολύ σε πολλά πράγματα. Με βοήθησε να κατανοήσω όχι πώς γράφονται τα γεγονότα, αλλά γιατί γράφονται έτσι και όχι αλλιώτικα. Πάντα ήθελα να διαβάζω. Πάντα διάβαζα. Και τι έκανα, συσσόρευα γνώσεις. Είδα ότι δεν αρκεί. Με το να συσσωρεύω γνώσεις, πληροφορίες, δεν είναι γνώση αυτό το πράγμα. Και έρχανα να τα παίρνω αλλιώς. Τι γράφει ο Τουρκιντίδης, γράφει αυτά. Γιατί τα γράφει αυτά. Και από εκεί και πέρα αρχίζω πια να τοποθετούμε σαν πολίτης, να παίρνω τη θέση πια να τα βλέπω τα πράγματα από τη θέση του απλού πολίτη. Mm-hmm. Οπότε μπαίνει το άλλο πρόβλημα. Γιατί να υπάρχουν φτωχοί και πλούσιοι, γιατί να υπάρχει ταξική κοινωνία, γιατί να υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Από την πλευρά πλέον του απλού πολίτη αρχίζει το ψάξιμο. Και αρχίζει το ψάξιμο, σου λέω, από τότε που ο άνθρωπος περπάτησε όρθιος πάνω στη γη μέχρι σήμερα. Από την καταγωγή του ανθρώπου μέχρι σήμερα. Σπουδαία πράγματα. Φτάνει στο σημείο να πώς, μέχρι που, πώς οι άνθρωποι κατάφεραν σιγά σιγά από το στάδιο του ζώου που ήταν να γίνουν άνθρωποι. Πώς φτάσανε σε ένα σημείο να ανακαλύψουν, να εφεύρουν την γεωργία και την κτηνοτροφία και να σταματήσουν το στάδιο το κυνηγητικό κλπ. Ποια ήταν οι πρώτες κοινότητες που δημιουργήθηκαν των ανθρώπων σταθερές σε μόνιμα χωριά, σε μόνιμα κατοικία κλπ. Ποια ήταν η θέση της γυναίκας μέσα σε αυτή την κοινότητα, γιατί οι πρώτες ανθρώπινες κοινότητες που δημιουργήθηκαν ήταν οι γεωργικές, οι πτενοτροφικές όχι, οι γεωργικές ήταν μητριαρχικές. Μάλιστα. Η γυναίκα είχε την πιο περίοπτη θέση. Δεν είχε την εξουσία, διότι δεν υπήρχε καν η ιδέα της εξουσίας την εποχή εκείνη. Μάλιστα. Εξουσία δεν υπήρχε κατά τη μητριαρχική περίοδο. Τις αποφάσεις τις έπαιρναν όλοι. Γέροι και νέοι όλοι συνέρχονταν και έπαιρναν τις αποφάσεις για όλα τα απλά ζητήματα που αφορούσαν την κοινότητα. Υπήρχε απόλυτη αδερφότητα, ισότητα και κοινοκτημοσύνη. Δηλαδή οι ιδέες αυτές της ισότητας,
της αδερφότητας και της κοινοκτημοσύνης υπάγονται σε αυτή ακριβώς την περίοδο. Mm. Αυτή η περίοδος διήρκε σε κάπου 4.000 χρόνια, δεν ήταν λίγο. Mm-hmm. Μέχρι, αλλά όλη αυτή την περίοδο τα εργαλεία ήταν λίθινα, η λίθινη εποχή. Ήταν απέτρινα. Mm-hmm. Όταν ανακαλύφθηκε το μέταλλο και δημιουργήθηκαν μεταλλικά εργαλεία, τότε αυξήθηκε η παραγωγή. Αυξήθηκε υπέρμετρα η παραγωγή. Κάλυπταν τις ανάγκες τους και τους περίσσευαν κιόλας πολλά πράγματα. Τότε άρχισε να γίνεται και ένας καταμερισμός στα επαγγέλματα. Διότι όλοι δούλευαν στα χωράφια, οπουδήποτε για όλα. Άρχισε να γίνεται και ένας καταμερισμός της εργασίας. Τότε άρχισαν να φαίνονται και οι ιδιαίτερες ικανότητες. Ορισμένα άτομα είχαν ιδιαίτερες ικανότητες και είχαν μεγαλύτερη απόδοση στην παραγωγή. Mm-hmm. Και τότε έχουμε την πρώτη μεγάλη κοινωνική μεταβολή που περνάμε από τη Μητριαρχία στην Πατριαρχία. Ο ρόλος του άντρα πια αναβαθμίστηκε, διότι ο άντρας όργωνε τη γη, ο άντρας έφτιαχνε τα μεταλλικά εργαλεία, ο άντρας όλα. Και παίρνει την, όχι την εξουσία, αναβαθμίζεται ο άντρας. Μάλιστα. Αναβαθμιζόμενος ο άντρας σιγά σιγά θέλησε να ιδιοποιηθεί και τους καρπούς των κόπων του. Και φτάνουμε από το εμείς που ήταν όλα μαζί για όλους και όλοι αδέρφια στο δικό μου. Αυτό θα είναι δικό μου. Φτάσαμε από το εμείς στο εγώ. Ταυτόχρονα με την παραγωγή τότε, τα πλεονάσματα της παραγωγής, πολλά, σκέφτηκαν τι να τα κάνουν. Να τα βάλουμε σε αποθήκες και να τα ανταλλάξουμε με προϊόντα άλλων λαών, κτηνοτροφικών λαών κλπ. Για να μπορούμε να τα αξιοποιούμε έτσι και να καλύπτουμε άλλες ανάγκες. Επέλεξαν τον Δημήτρη, τον Δαμιανό, τον Χρήστο, τον Κώστα κλπ. Να βγουν από την παραγωγή και να ασχοληθούν με τη διαχείριση του δημόσιου, του κοινού πλούτου, των κοινών. Από τότε έμεινε η διαχείριση των κοινών. Οι άνθρωποι αυτοί που τα διαχειρίστηκαν αυτά τα πράγματα, σύντοχρόνο απέτησαν, επειδή οι νομαδικοί λαοί έκαναν όπως το λένε επιδρομές και λοιπά για να κλέψουν από τις αποθήκες, χρειαζόμαστε και να βάλουμε και φύλακες και στρατό, να φτιάσουμε και όπλα να τα προστατεύσουμε. Φτιάχνουν και το στρατό, φτιάχνουν και αυτά τα πράγματα και έτσι. Αυτοί που κλήθηκαν να διαχειριστούν το δημόσιο, το κοινοτικό πλούτο, με τον καιρό τον ιδιοποιήθηκαν. Ιδιοποιήθηκαν και έγιναν έφτιασαν την πρώτη τους εξουσία, ας πούμε. Και αντί λοιπόν να τα πειράζουν τώρα να είναι αδέρφια με τον λαό, έγιναν εξουσιαστές του λαού. Του χώρισε σε 10 φυλές ανεξάρτητες από τις αρχικές φυλές. Έτσι, οι αρχηγοί των γενών έχασαν τους οπαδούς τους. Έχασαν τα γένια τους. Δεν μπορούσαν πλέον να στηριχθούν στα γένια τους για να πάρουν την εξουσία. Και δημιουργείται ένα καθεστώς ισονομίας και ισηγορίας απέναντι στους αρχηγούς των μεγάλων γενών. Δεν φεύγει εξουσία από τα μεγάλα γένια. Αυτοί θα έχουν την εξουσία. Αλλά ποιος θα την ασκεί, το θέμα είναι. Να την ασκήσει, λένε, ο ικανότερος, αυτόν που θα επιλέξει ο λαός πλέον και όχι αυτός που έχει το ισχυρότερο γένος, τη μεγαλύτερη δύναμη. Και τι κάνει ο Κλισθένης, αφού τους έσπασε με τα γένη, δίνει στον απλό πολίτη, τον κάνει να αποκτήσει συνείδηση πολίτη πια. Ότι έχει το δικαίωμα να πάει να ψηφίσει, να βρει τον ικανότερο, να ψηφίσει τον ικανότερο και σε όλα τα προβλήματα της πολιτείας να έχει και αυτός θέση δια της ψήφους του. Έτσι με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε άρχισε δηλαδή ας το πούμε έτσι, ένας δρόμος προς τη δημοκρατία. Όχι δημοκρατία, αλλά προς τη δημοκρατία. Μια παιδεία στους πολίτες. Και μια παιδεία στους πολίτες, μια πολιτική παιδεία στους ίδιους πολίτες. Και ανακατατάξεις. Η τάξη των ευγενών
τα μεγάλα γένια και τα ισχυρά, δεν το είδανε καλά. Αλλά για να μπορέσει να ισχυροποιήσει ακόμη περισσότερο και να μην επανέλθουν πάλι στις προηγούμενες καταστάσεις, δίνει μεγάλη εξουσία στη Βουλή, την οποία την έκανε από 400 βουλευτές να είναι 500 βουλευτές. Και δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν ως βουλευτές και στην τρίτη τάξη των Ευγενών, στην τρίτη τάξη του λαού, της κοινωνίας, τους ευγείτες. Αυτοί ήταν οι έμποροι, οι μικρέμποροι κλπ. Ενώ οι ευθύτες ήταν οι μικροκαλλιεργητές και οι ελεύθεροι τεχνίτες, πώς το λένε, οι ελεύθεροι πολίτες, εργαζόμενοι. Δίδοντας εξουσία πλέον και στην τέταρτη τάξη και στην τρίτη τάξη, η Βουλή των 500 αρχίζει να παίζει έναν ενεργότερο ρόλο, ένα πιο δημοκρατικό ρόλο. Τότε δημιουργήθηκαν οι δύο παρατάξεις που λέμε, η Ολιγαρχική και η Δημοκρατική Παράταξη. Η Ολιγαρχική Παράταξη ήθελε να επανέλθει στο καθεστώς πριν από το Πιστένιες, το καθεστώς των Γενών, ενώ η Δημοκρατική Παράταξη στήριζε την μεταρρύθμιση του Πλησθένη και ήθελε να λειτουργήσουν ομαλά οι θεσμοί. Δηλαδή η Δημοκρατική Παράταξη ήταν υπέρ των θεσμών και της λειτουργίας των θεσμών, ενώ η Ολιγαρχική να επανέλθουν. Ένα μεγάλο διάστημα επεκράτησαν οι Δημοκρατικοί και προχώρησαν πιο πολύ ακόμη σε εκδημοκρατισμό. Τότε έγιναν, είχαμε ανακατατάξεις που οφείλονται στους Περσικούς πολέμους. Όταν δίδαν τον Περσικό κίνδυνο, που ήταν να έρθουν οι Πέρσες και να πολεμήσουν στην Ελλάδα, χωρίς οι Δημοκρατικοί και οι Ολιγαρχικοί πήραν διαμετρικά αντίθετες θέσεις. Οι Ολιγαρχικοί ήθελαν να μην πολεμήσουμε με τους Πέρσες, ώστε να μην μας χτυπήσουν, να μην εναντιωθούμε στους Πέρσες, ενώ οι Δημοκρατικοί ήθελαν να προπαρασκευαστούν όλοι οι Έλληνες για να αντιμετωπίσουν τους Πέρσες. Να θυμίτσαν οι Ολιγαρχικοί. Δηλαδή τι, να μας πάρουν οι Πέρσες? Δεν καταλαβαίνω πώς γινόταν. Πέρασε τον Ολιγαρχικό, δηλαδή. Πέρασε η πρόταση των Ολιγαρχικών. Οι Αθηναίοι να μην κάνουν πόλεμο με τους Πέρσες. Δηλαδή να παραδοθούν. Όχι να παραδοθούν, και τα ξέχασα εγώ να σας πω ότι τότε οι Πέρσες είχαν επαναστατήσει οι Ιωνικές πόλεις της Μικράς Ασίας. Και οι Πέρσες είχαν καταλάβει τις πόλεις αυτές όλες και ζήτησαν οι Μικρασιατικές πόλεις βοήθεια από την Ελλάδα. Και οι μεν Ολιγαρχικοί είπαν να μην στείλουμε βοήθεια, να μην κάνουμε πόλεμο με τους Πέρσες, ενώ οι Δημοκρατικοί είπαν να στείλουμε βοήθεια. Και στείλανε μια βοήθεια. Γιατί είχαν και απικίες εκεί. Και δεν θα στέλνανε, είχαν επικρατήσει απόψεις των Ολιγαρχικών να μην στείλουν βοήθεια. Αλλά τότε μετά την κατάληψη και τη σφαγή που έγινε στη Μίλητο, τότε ο κόσμος από κάτω είχε ξεσηκωθεί, γιατί δεν βοηθήσαμε τους αδελφούς μας Ιώνες. Και μάλιστα τότε λέγανε ότι σε μια τραγωδία που παίχτηκε στο θέατρο, ξεχνά τώρα να σας πω ποιος ήταν ο ποιητής, τόσο πολύ συγκινήθηκαν οι Αθηναίοι που ζήταγε για να βοηθήσουν τους ομογενείς, ναι, το πούμε έτσι, που ανήκανε στην ίδια φυλή του Σίωνες, ώστε διεκτραγωδούσαν την τραγωδία, τη τράβηξαν από τους Πέρσες, τη τραγωδούσαν αυτό, ώστε ολόκληρο το θέατρο έκλαιγε, είχε ξεσπάσει κλάματα, και στη συνέλευση που έγινε στην άλλη ψηφίστηκε και βγήκαν οι Δημοκρατικοί. Βγαίνοντας οι Δημοκρατικοί αναδεικνύουν ηγέτη, ας το πούμε έτσι, το Θεμιστοκλή. Ο Θεμιστοκλής είχε ένα μεγαλόπνοο σχέδιο να κάνει την Αθήνα μεγάλη ναυτική δύναμη, να την οχυρώσει, ώστε σε περίπτωση που έχουμε από την Περσία πόλεμο να μπορεί να αντισταθεί και μετά να γίνει, διότι ήταν ήδη εμπορικός λαός η Αθήνα, και να την κάνει μεγάλη ναυτική δύναμη.
ενέκριναν το σχέδιο του Θεμιστοκλή, αλλά τότε μεσολαβεί ο πρώτος πόλεμος του Μαραθώνα που έγινε από τους και σταμάτησαν τα έργα. Και τότε ήρθε και ανέλαβε πάλι, αναλαμβάνει ένας ολιγαρχικός, ο Μιλτιάδης, ο οποίος ήταν στη Μικρά Ασία, είχε πολεμήσει τους Πέρσες και γνώριζε τα πράγματα. Και αποδείχθηκε ότι πράγματι τα γνώριζε καλά. Και αναθέτουνε την προετοιμασία πια του πολέμου που είχε ξεκινήσει η εκστρατεία των Περσών στον Μιλτιάδη. Η εκστρατεία, ο λαός, ο απλός λαός, οι απλοί πολίτες δεν συμμετείχαν ως οπλίτες στον πόλεμο. Μόνο οι ευγενείς, μόνο τα πλουσιόπεδα πήγαιναν στον πόλεμο και πολεμούσαν, γι' αυτό τα ξυμνούν τόσα παλικάρια όπως τους 300 του Λεωνίδα. Δεν ήταν 300, ήταν χιλιάδες ο κόσμος. Αλλά μόνο οι 300 ήταν τα πλουσιόπεδα. Έτσι και εκεί, μόνο τα πλουσιόπεδα, καβάλα στο άλογο, οι επίσης περισσότεροι με βαρύ οπλισμό και οι απλοί πολίτες, οι δούλοι, απλώς να έχουν βοηθητικές εργασίες, να τους βοηθάνε, να τους δίνουν τι να κάνουν. Πόλεμο έκαναν μόνο τα αρχοντόπουλα. Τι νίκησαν, πέτυχαν τότε. Τι γίνεται, αυτό το πράγμα που ήταν μέχρι τότε, να έχουν τη γη, να έχουν την εξουσία, να έχουν το στρατό, να έχουν όλα τα μέσα οι άρχοντες, αλλάζει αυτό με το σχέδιο του Θεμιστοκλή. Γιατί μετά τη μάχη του Μαραθώνα ένα διάστημα αρρώστησε και πέθανε ο Μιλτιάδης. Και οι Αθηναίοι ξαναφέρνουν την πρόταση του Περικλή για να αντιθέσουν σε εφαρμογή του Θεμιστοκλή. Για να αντιθέσουν σε εφαρμογή. Να γίνει η Αθήνα πραγματικά ναυτική δύναμη κλπ. Έγινε αυτό το πράγμα. Έγινε η Αθήνα μεγάλη ναυτική δύναμη. Και γίνεται η ναυμαχία της Σαλαμίνας. Στην ναυμαχία της Σαλαμίνας δεν πολέμησαν τα αρχοντόπλα, αλλά πολέμησε ο απλός λαός, ο οποίος είχε επαντρώσει τα πλοία. Με την περηφανή νίκη πάλι, ο απλός λαός είδε ότι έχοντας τον οπλισμό, έχοντας τα πλοία στη διάθεσή του, μπορεί να επιβάλλει ακόμη και εξουσία. Αυτό φοβήθηκαν τότε οι άρχοντες, οι ευγενείς, οι γεωκτήμονες ευγενείς που είχαν την εξουσία και την ασκούσαν μέσω των αρχόντων και την εποπτεία όλης της πολιτείας, φύλακας της πολιτείας αυτής ήταν ο Άγιος Πάγος. Τι κάνουν, σκέφτονται ότι χάνουμε τα πάντα. Αυτή τη στιγμή τώρα ο λαός πια είναι σε θέση να μας παραμερίσει. Και κάνουν δικτακτορία. Δικτακτορία του Αρίου Πάγου. Αυτό το μαθαίνουμε από τον Αριστοτέλη. Η δικτατορία αυτή κράτησε 17 χρόνια. Μέσα σε αυτά τα 17 χρόνια αναπτύχθηκε ένα λαϊκό κίνημα. Ηγέτης του λαϊκού αυτού κινήματος έγινε ο Εφιάλτης, ο γιος του Σοφονίδου. Άγνωστος. Δεν τον ήξερε κανένας τον Εφιάλτη. Ξέρουμε έναν άλλον Εφιάλτη. Ναι, αυτός. Ξέραν τον Εφιάλτη, τον Τραχίνιο, που πρόδωσε το μονοπάτι από το οποίο θα περνούσαν οι Πέρσες για να περάσουν από τις Θερμοπύλες. Δεν έχει καμιά σχέση, τελείως άσχετο. Η ιστορία όμως αυτού τον Εφιάλτη τον ξέρουνε όλοι, ενώ τον Εφιάλτη, τον Επαναστάτη, που ανέλαβε την ηγεσία του λαϊκού κινήματος, τον έχει αποκρύψει και θα δούμε γιατί τον έχει αποκρύψει. Αναλαμβάνει ο Εφιάλτης, ο γιος του όχι αναλαμβάνει, γίνεται ηγέτης, πραγματικά λαϊκός ηγέτης. Και ξεσηκώνει το λαό, όχι για να απαλλαγεί από τη δικτακτορία του Αρίου Πάγου, αλλά για να αλλάξει τελείως το σύστημα. Να πάψουν να υπάρχουν πια άρχοντες και αρχόμενοι, να πάψει να είναι χωρισμένοι, να έχει την εξουσία οι ευγενείς και να πάψουν οι διακρίσεις ανάμεσα στους ευγενείς και στο λαό. Για την εποχή εκείνη αυτό το πράγμα ήταν πρωτάκουστο.
Ναι. Πάντα από τη στιγμή της δημιουργίας της μέχρι που έδωσε δεν δημιούργησε ποτέ δημοκρατία. Ήταν πάντα ολιγαρχική πόλη. Ολιγαρχική, ποτέ δικτακτορική. Δεν είχε δικτακτορία, ποτέ η Σπάρτη. Mm-hmm. Είχε ολιγαρχία, πάντα μια σταθερή ολιγαρχία. Δυο βασιλιάδες, πέντε εφόρους και 29 γερουσιαστές. Μάλιστα. Ναι. Και είχε δηλαδή, ήταν ενάντια στην δικτατορία της Αθήνας. Ενάντια στην δικτατορία, ενώ διέκειτο φιλικά προς τους ολιγαρχικούς, προς τους ολιγαρχικούς, προς τους πλούσιους ευγενείς της Αθήνας. Μάλιστα. Και αυτό ακριβώς και βοήθησε, αν δεν βοηθούσε δεν θα έπεφτε ίσως τότε η δικτατορία του Πισίστρα. Ναι. Ωραία. Τώρα μιλάμε για τον Εφιάλτη. Ναι. Απλά μία ερώτηση, ας πούμε, ναι, είναι πώς ξεκίνησε ο Εφιάλτης να ασχολείται με τα κοινά, τι... Δεν το γνωρίζει κανείς αυτό. Δεν το γνωρίζει. Το λέμε ότι ήταν άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Ο πατέρας του, ο Σοφονίδης, έγινε γνωστός γιατί ήταν ο πατέρας του Εφιάλτη, εκ των υστέρων. Άρα καταλαβαίνεις ότι δεν ήταν. Τότε όμως που δημιουργήθηκε όλα αυτά τα πράγματα, οπωσδήποτε, τότε οι σύγχρονοί του ή αυτοί, τι κάνει, τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Και έτσι έχουμε καμιά δεκαπενταριά φράσεις όλες για τον Εφιάλτη. Λέει ας πούμε ο Αριστοτέλης, ήτανε πατριώτης και δίκαιος προς την πολιτεία. Ο Πλούταρχος. Όχι. Ο Πλούταρχος λέει το εξής. Ο Εφιάλτης λέει ήταν ενέπνεε τρόμο σε όλους τους ολιγαρχικούς και σε όλους εκείνους που αδικούσαν το λαό. Μάλιστα. Λοιπόν, τι κάνει ο Εφιάλτης. Πότε βρήκε την ευκαιρία. Τότε, την εποχή εκείνη, στα 17 αυτά χρόνια που λέμε μέσα, στη Σπάρτη έγινε μια επανάσταση στη Μεσσηνία. Οι ήλωτες της Μεσσηνίας ξεσηκώθηκαν, κλείστηκαν στο φρούριο της Ιθώμης και ήθελαν να απαλλαγούν από την Σπάρτη. Οι Σπαρτιάτες ζήτησαν και καλώς τη βοήθεια των Αθηναίων και από άλλες σχόλες, αλλά και από τους Αθηναίους. Οι Αθηναίοι επέλεξαν και έστελναν τα καλύτερα στρατεύματά τους. Ο καλύτερος στρατός την εποχή εκείνη ήταν οι Μενιδιάτες. Οι πιο καλοί πολεμιστές. Έστελε τους Μενιδιάτες, ας πούμε, 3.000 στρατό, βαριά εξοπλισμένο και ευγενής, όπως είπαμε όλοι. Τότε ο στόλος ήταν αγκυροβολημένο στον Πειραιά. Αυτή η περίοδος ήταν ευνοϊκή για τον Εφιάλτη για να μπορέσει να επιβάλλει την Επανάσταση. Και εφόσον το κίνημα είχε φουντώσει πια, είχε γίνει πολύ μεγάλο, τι κάνει. Αρχίζει πρώτα να κυνηγάει τους, έθεσε σε λειτουργία τα δικαστήρια της Ηλιαίας που είχε θεσπίσει ο Σόλων και που έμεναν ανενεργά. Δεν είχαν καταργηθεί, μπορούσες να τα θέσεις σε λειτουργία. Απλώς είχαν μείνει ανενεργά. Τα θέτει σε λειτουργία και περνάει τον έναν μετά τον άλλον τους αρεοπαγίτες σε δίκη για κακοδιοίκηση. Και τους έπαιρνε το κεφάλι. Όταν πραγματικά αποδεικνυόταν ότι είχαν αδικήσει το λαό, τους έπαιρνε το κεφάλι του. Σκότωσε. Οι αρεοπαγίτες φυσικά άρχισαν να φοβούνται σε τέτοιο βαθμό ώστε έχασαν τον ύπνο τους. Έπεφταν να κοιμηθούν το βράδυ και την ώρα που έκλειναν τα μάτια τους και άρχισε να τους παίρνει ο ύπνος, έβλεπαν τον Εφιάλτη να τους καταδιώκει και να τους σκοτώσει. Από εκεί έμεινε η φράση. Από εκεί έμεινε η φράση που λέμε μέχρι σήμερα, μεταχειριζόμαστε και λέμε είχα Εφιάλτη. Από εκεί έμεινε αυτή η φράση για τον Εφιάλτη. Αυτός είναι ο Εφιάλτης. Ο Επαναστάτης ο Εφιάλτης που είχε γίνει Εφιάλτης στους πλούσιους και τους ευγενείς. Αυτός πραγματικά. Και επειδή αυτοί αποφάσισαν να τον ξεγράψουν
να μην τον μάθουν μετεφταγενές, να μην ξέρει κανείς για τον εφιάλτη, η μοίρα τους έπαιξε ένα παιχνίδι πολύ άσχημο για αυτούς. Έμεινε ο εφιάλτης στα αυτόματα όλων των ανθρώπων όλης της γης. Μάλιστα. Σαν τιμωρός. Τρομερό. Ήθελα να ρωτήσω, όταν λέτε ότι τους ξέκανε ο εφιάλτης, εννοείται ότι τους κατηγορούσε στο δικαστήριο και αποφάσισε το λαϊκό όταν δικαστήριο. Όταν λέμε τώρα ο εφιάλτης, το προσωποποιούμε, ενώ το λαϊκό, τα λαϊκά δικαστήρια της Ηλιαίας επαντρώνονταν, να το πούμε έτσι, σαν δικαστές, ήταν οι απλοί Αθηναίοι, με κλήρο. Μάλιστα. Κλήρωνες τους δικαστές που θα δίκαζαν την κάθε υπόθεση. Μάλιστα. Και σαν τους ενόρκους που έχουμε σήμερα, όχι δηλαδή. Όχι ενόρκοι, αλλά τότε είχαν αποφασιστική γνώμη και αμετάκλητη. Την απόφαση που θα έπαιρνε ο λαός δεν μπορούσε κανείς να την ανακαλέσει. Ήταν αμετάκλητη. 50 από κάθε φυλή, γι' αυτό ήταν 500. Όχι 50 από κάθε φυλή, εδώ και ήταν οι βουλευτές. Στα δικαστήρια ήταν άλλο. 6.000 Αθηναίοι μετά την Δημοκρατία κληρώνονταν κάθε χρόνο. Ωραία, και αφού ξεκίνησε λοιπόν τις δίκες. Αφού ξεκίνησε τις δίκες και λοιπά, το 462 π.Χ., τότε που ο στρατός βρισκόταν όλος στη Σπάρτη, στην Ιθόμη, στη Μεσσηνία, και τα πλοία που υποστήριζαν, οι ναυτικοί που υποστήριζαν το κίνημα, που ήταν μέσα στο κίνημα, κάνει παλαϊκή συνέλευση, Αθήνα και Πειραιά. Μαζεύεται όλος ο λαός της Αθήνας και του Πειραιά, αυτή είναι η άμεση δημοκρατία, και παίρνει τη μεγαλειώδη απόφαση. Καταργεί τις διαφορές ανάμεσα στους πλούσιους και στους φτωχούς, ανάμεσα στους ευγενείς και στο λαό, και δίνει όλη την εξουσία στο λαό ο εφιάλτης. Αυτά τα αναφέρει ο Αριστοτέλης. Μέσα, ακριβώς από τον Αριστοτέλη τα πήραμε. Και λέει ότι έδωσε, αφαίρεσε, λέει, την εξουσία από τον Άριο Πάγο που ήταν η της πολιτείας φυλακή και απέδωκε την εξουσία στη Βουλή των 500, στο Δήμο και στα δικαστήρια. Επομένως, ολόκληρη η εξουσία ήρθε στη συνέλευση των πολιτών που γίνεται το ανώτατο πολιτιακό όργανο, στη συνέλευση των πολιτών, στη Βουλή των 500 και στα δικαστήρια της Ηλίας. Η συνέλευση των πολιτών είχαν το δικαίωμα να λάβουν όλοι οι πολίτες μέρος, όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες μέρος, και όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες είχαν το δικαίωμα πλέον να κάνουν προτάσεις. Και όποιου πρόταση κρινόταν ότι ωφελεί το κοινωνικό σύνολο, αυτή ψηφιζόταν. Και αν ο Δημήτρης ήταν πολύ φωτεινό και ηγετικό στέλεχος του λαού και έδινε σωστές, καλές προτάσεις που βοηθούσαν τον λαό, αποκτούσε και φήμη και αξία. Μπράβο, είναι σπουδαίος ο Δημήτρης. Εξουσία όμως δεν έδιναν ποτέ στον Δημήτρη. Ο Δημήτρης κάθε φορά θα έπρεπε να αποδεικνύει ότι έχει ικανότητα αν ήθελε να διατηρήσει τη φήμη του. Μάλιστα. Λοιπόν, τότε εγκαθιδρύθηκε η δημοκρατία, αφαιρέθηκαν οι εξουσίες και δημιουργούνται αυτά τα θεσμικά όργανα της δημοκρατίας. Δημοκρατία δεν υπήρχε σαν λέξη. Καν. Ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή δημιουργείται η δημοκρατία σαν λέξη για να εκφράσει αυτό το καινούργιο που δημιουργήθηκε. Άρα δηλαδή η λέξη εμφανίστηκε το 462, το 462 λόγω του εφιάλτη και του αρχέστρα του Ναόκου και των Αρχαίων. Ο αρχέστρατος είδε μια φορά, μόνο μια φράση πάλι στον Αριστοτέλη που λέει ότι το εξής, ότι την πρόταση στο λαό, στη λαϊκή συνέλευση, την πρόταση για την κατάργηση της εξουσίας του Αρίου Πάγου και των Ευγενών την έκανε ο εφιάλτης μαζί με κάποιον άλλον τελείως άγνωστο, λέει, ονόματι αρχέστρατο. Μόνο αυτό ξέρουμε για τον αρχέστρα. Να κάνω εδώ συγγνώμη μία. Να πούμε, δηλαδή, κατ' εσάς και όπως το καταλαβαίνω και εγώ, εξαφανίστηκαν πάρα πολλά στοιχεία από αυτούς τους δύο ανθρώπους και από όλη αυτή την προσπάθεια για να μην φαίνεται... Τι έγινε, γιατί θα έπρεπε κανονικά να έχουμε τρομερά τις πληροφορίες για αυτούς. Θα έπρεπε να έχουμε. Και όπως φαίνεται είχαμε. Ναι. Και όπως φαίνεται είχαμε πολλά στοιχεία. Και αυτό φαίνεται ότι
καταρχάς αυτοί που έγραφαν την εποχή εκείνη ήταν ολιγαρχικοί και όχι δημοκρατικοί. Μισούσαν τη δημοκρατία και δεν την ήθελαν. Νόμιζαν ότι η δημοκρατία είναι κάτι, μια παρένθεση. Πήρε ο λαός την εξουσία, αλλά δεν μπορεί να την κρατήσει, είναι ποτέ δυνατόν ο λαός να κρατήσει την εξουσία. Θα του την πάρουν. Δεν μπόρεσαν να φανταστούν ότι ο λαός, δεν μπορείς να του την πάρεις του λαού την εξουσία αν καταφέρει και την ασκήσει. Πριν την ασκήσει δεν τον αφήνεις να την πάρει. Αν όμως καταφέρει και την ασκήσει δεν μπορείς να του την πάρει. Πόσο καιρό κράτησε αυτό? 140 χρόνια. 140. Η δημοκρατία στην Αθήνα κράτησε 140 χρόνια με δύο διακοπές. Η μια διακοπή το 411 και η άλλη διακοπή το 404. Έχουμε να πούμε κάποια πράγματα για, για αυτή την απόκρυψη, ας πούμε, περισσότερο, δηλαδή... Να πούμε, βεβαίως, να πούμε για την απόκρυψη, γιατί το κάνανε αυτό. Ναι, για το Θουκυδίδη, το Ψηλοφόντα κτλ. Γιατί το κάνανε αυτό. Ναι. Οι ολιγαρχικοί, όπως είπαμε, περίμεναν ότι αυτό αποτελεί μία παρένθεση και θα περάσει. Για το, ο εφιάλτης για αυτούς ήταν το πιο μισητό τους πρόσωπο. Έγινε ο εφιάλτης. Όμως δεν ήθελαν ούτε καν να πούνε και να λένε το όνομά του. Καθόλου. Γι' αυτό και δεν το αναφέρουν καθόλου. Ο Θουκυδίδης, ο ιστορικός σου περιγράφει τα γεγονότα αυτά. Και που είναι πολύ σημαντικά γεγονότα, δεν αναφέρει λέξη. Λέξη για αυτά τα πράγματα. Και τα μαθαίνουμε από το Θουκυδίδη πάλι έμεσα. Όχι άμεσα, έμεσα. Τότε λέει που ήταν ο στρατός της Αθήνας, στην Ιθώμη και πολεμούσε, οι Σπαρτιάτες φοβήθηκαν, λέει, το τολμηρόν και την νεωτεροτυπία των Αθηναίων και τους έδιωξαν μόνος αυτούς, μόνο τους Αθηναίους από όλους τους άλλους, χωρίς να τους φανερώσουν το λόγο για τον οποίο τους διώκνουν. Το τολμηρόν και την νεωτεροτυπία. Με αυτές τις δύο λέξεις μας λέει ότι στην Αθήνα έχει γίνει ανατροπή του πολιτεύματος. Το τολμηρόν είναι ότι τόλμησαν και έκαναν επανάσταση και νεωτεροτυπία είναι ότι δημιούργησαν καινούριους θεσμούς. Ότι άλλαξαν τους θεσμούς. Με αυτόν τον τρόπο. Χωρίς να αναφέρει τίποτε άλλο. Δύσαντες των Αθηναίων το τολμηρόν και την νεωτεροτυπία έδιωξαν όλους αυτούς κλπ. 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 Όλοι λοιπόν οι ολιγαρχικοί συγγραφείς δεν το ανέφεραν καθόλου. Δεν τον ανέφεραν τον εφιάλτη καθόλου. Μέσα δε τον πρώτο χρόνο τον σκότωσαν κιόλας. Μάλιστα. Ο εφιάλτης όμως, όπως είπαμε, η εξουσία δεν ήταν πια πρόσωπο παγής. Έφυγε από τα πρόσωπα, έφυγε από το δικό του πρόσωπο και έγινε θεσμική. Οι θεσμοί πια λειτουργούσαν. Ο εφιάλτης, σαν απλός πολίτης κι αυτός, θα έκανε την πρότασή του. Ας ήταν ο επαναστάτης, αν η πρότασή του δεν ήταν καλή, δεν ωφελούσε το κοινωνικό σύνολο, μη επιτίδιον θύνε, όπως λέγανε τότε, δεν την ψήφιζαν. Δεν έκαναν διάκριση, αν αυτός που έκανε την πρόταση ήταν ολιγαρχικός ή δημοκρατικός ή τέτοια πράγματα. Ποιος θα έκανε την καλύτερη πρόταση που θα ωφελούσε το κοινωνικό σύνολο. Το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου εθέθη πάνω από κάθε άλλο συμφέρον. Η δημοκρατία στην ουσία εκφράζει το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου. Δεν κάνει διάκριση στους πλούσιους, στους φτωχούς, στους αυτούς. Αλλά τι κάνει. Κατοχυρώνει τα δικαιώματα των φτωχών, να μην μπορούν να κάνουν τίποτα οι πλούσιοι να τους αυτούς, αλλά ταυτόχρονα κατοχυρώνει και τα συμφέροντα των πλουσίων. Ποια συμφέροντα όμως. Αυτά που είναι ατομικά και που δεν βλάπτουν τους άλλους. Αν εσύ έχεις ικανότητες να εργαστείς, να φτιάσεις ένα εργοστάσιο, με γεια σου, με χαρά σου να το φτιάσεις και σου παρέχουμε και καλές συνθήκες να το φτιάσεις. Αλλά πρώτα τους ανθρώπους που δουλεύεις θα τους συμπεριφέρεσαι ανθρώπινα. Δεν έχεις το δικαίωμα ούτε τον δούλο σου να βρίσεις. Θα περνάς από δικαστήρια. Και έπειτα, ο μισθός ανάμεσα στον δούλο και στον ελεύθερο να μην είναι πολύ μεγάλος. Ας πούμε ήταν 1 ευρώ σήμερα στον ελεύθερο να είναι 70 λεπτά στον δούλο. Τόση η διαφορά, να μην υπάρχει και μεγάλη διαφορά. Ο,
ο μισθός το ημερομηνία να είναι, να μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος αξιοπρεπώς, να καλύπτει τις βασικές του ανάγκες. Από εκεί και πέρα εσύ, πόσο πλούστο χρειάζεσαι να λειτουργεί καλά το εργοστάσιο σου, να ζεις προσιοπάροχα, να έχεις και την πισίνα σου, άμα θέλεις. Αλλά από εκεί και πέρα αυτός ο πλούτος που περισσεύει από τις προσωπικές σου ανάγκες και από τις ανάγκες του εργοστασίου σου δεν ανήκει σε σένα. Τον παίρνουν αυτό τον πλούτο και τον ρίχνουν σε δημόσια έργα. Μάλιστα. Όλο τον πλούτο. Οι υποχρεωτικές χορηγίες. Και αυτός ο θεσμός τότε θεσπίστηκε. Τότε. Και κράτησε 140 χρόνια ή και παραπάνω. 140 χρόνια να το πούμε πώς, πότε τέλειωσε και πώς έγινε μέσα σε αυτά τα 140 χρόνια. Γι' αυτό οφείλεται αυτή η τεράστια άρτηση που βλέπουμε στον πολιτισμό. Έπειτα αυτό το πράγμα για την εποχή εκείνη ήταν πρωτόγνωρο. Η σοφή όλου του κόσμου. Κάτι έγινε στην Αθήνα. Στην Αθήνα γίνεται κάτι πρωτόφατο. Ο απλός λαός, ο απλός πολίτης, αυτός που δεν ήξερε, ο δούλος που σκεφτόταν δουλικά, που παρακαλούσε, έγινε ταυτόχρονα ένα αξιοπρεπές άτομο, ένα άτομο που μπορεί ακόμη και να κυβερνήσει. Και έτρεξαν όλοι οι σοφοί από όλο τον κόσμο μαζεύτηκαν στην Αθήνα για να διδαχτούν, να διδαχτούν από το λόγο, από αυτό το πείραμα το πρωτόφαντο. Και οι ίδιοι πια να μορφώσουν το λαό για να είναι ικανός ο λαός να αρκεί την εξουσία που ασκούσε. Τι λέει ο Δημόκριτος για την Αθήνα, τι λέει ο Δημόκριτος για την Αθήνα. Ήρθε και ο Δημόκριτος, το τύπο ότι είναι προτιμότερο να ζεις φτωχός, απλός πολίτης δηλαδή σε μια δημοκρατία, παρά να απολαμβάνεις όλες τις τιμές και τα αγαθά στην αυλή ενός βασιλιά. Ο Δημόκριτος. Ο Δημόκριτος ήταν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής, ο θεωρητικός της δημοκρατίας σε αντίθεση με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη που ήταν της ολιγαρχίας. Ωραία. Λοιπόν, πότε. Και η Αθήνα, αυτός ο οργασμός που δημιουργήθηκε στην Αθήνα και που ο λαός να θέλει να γίνει, να προτεύσει, να μεγαλώσει, να τα κάνει σε όλους τους τομείς της ζωής. Όχι σε ένα τομέα μόνο, σε όλους τους τομείς της ζωής. Κράτησε 140 χρόνια λέμε. Και στο τέλος ακόμη, και στο τέλος όταν ήταν να πέσει το 322 π.Χ. που έπεσε, η τελευταία περίοδος ήταν το ίδιο δημιουργική όσο και η πρώτη. Ποιοι δεν θυμόμαστε τον... Πέθανε με τον νεωρίτερο, τον μεγάλο. Το Δημοσθένη. Ο Δημοσθένης, ο Υπερίδης. Αυτή ήταν την τελευταία περίοδο. Ο Περικλής ήταν την πρώτη περίοδο. Ναι. Ο Περικλής ήταν ένας από αυτούς τους πλούσιους γεωκτήμονες ευγενείς. Αριστοκράτης. Αλλά δέχτηκε τους θεσμούς τους δημοκρατικούς. Και δέχτηκε να δουλέψει και να δώσει γνώμες, προτάσεις και λοιπά υπέρ του λαού, υπέρ της πολιτείας, υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Και αναγνωρίστηκαν οι προτάσεις. Ο Περικλής ήταν μετά τον Εφιάλτη. Μετά τον Εφιάλτη. Μάλιστα. Αλλά είπαμε ότι δεν είχε πια εξουσία καμία. Μάλιστα. Τι λέει ο Ανδρώνικος για τον Περικλή, που είναι εκπληκτική η τοποθέτηση, ναι, και ξεκαθαρίζει το θέμα, έτσι. Ακριβώς είναι ότι... Εντάξει, κανονικά τραβάμε με την άλλη. Οι ευγενείς, επειδή είπαμε ότι, ότι την δημοκρατία τη θεωρούσαν σαν κάτι το πάρεργο, έγραφαν ότι όλα αυτά τα ωραία που δημιουργούσε, όλο αυτό τον πολιτισμό που δημιουργεί το κατά, λόγω της λειτουργίας της δημοκρατίας, τα απέδωσαν όχι στο λαό. Για το λαό είναι δυνατόν να δημιουργήσει τέτοια πράγματα, αλλά σε έναν μεγαλοφυή ηγέτη, τον Περικλή. Αλλά μεγαλοφυείς ηγέτες όμως όλες οι χώρες είχαν, γιατί δεν δημιούργησαν πολιτισμό. Μεγαλοφυείς ηγέτες είχε και η Αθήνα πριν το 462 π.Χ. και μετά το 322 π.Χ. Σωστό. Γιατί δεν δημιουργούσε τέτοιο πολιτισμό. Γιατί όλος αυτός ο πολιτισμός που βλέπουμε, τους μεγάλους φιλόσοφους, τα μεγάλα έργα, όλα αυτά τα 140 χρόνια που λειτουργήσε η δημοκρατία έγιναν. Όταν καταλήθηκε η δημοκρατία, σταμάτησε και κάθε ανάπτυξη.
αλλά οφειλόταν στη δημοκρατία. Και αυτό το λέει πολύ καλά ο Μανώλης ο Ανδρόνικος. Ο οποίος ανασκευάζει όλη αυτή τη θεωρία ότι ο Περικλής τα έκανε κλπ. Και λέει όχι, αυτά δεν οφείλονται στον Περικλή. Απλώς έγιναν, αυτό το θαύμα άρχισε και στη γενιά του Περικλή. Όχι ότι τα έκανε ο Περικλής. Αυτά τα έκανε η δημοκρατία, λέει. Διότι δεν θυμάμαι ακριβώς πώς τα λέει, τα έχουν γράψει. Άρα δηλαδή αυτά που μας λέει ο Θουκυδίδης, ότι ενός ανδρός αρχή και τα λοιπά. Δεν έχουν είναι... καμιά σημασία. Ο Θουκυδίδης. Ο Θουκυδίδης ήταν εχθρός της δημοκρατίας. Η δημοκρατία όμως δεν έκανε διακρίσεις όπως είπαμε. Ο λαός είναι ίδιος, η κοινωνία δεν αποτελείται μόνο από φτωχούς ή μόνο από πλούσιους. Δεν κάνει διάκριση να έχει την εξουσία ή να έχει την κυριαρχία μια συγκεκριμένη κοινωνική τάξη. Αλλά το σύνολο του λαού. Να είσαι πλούσιος, πλούσιος. Είσαι κι εσύ ένα άτομο, άτομο πολίτης. Είσαι σκουπιδιάρης, είσαι κι εσύ άτομο πολίτης. Έχεις την ίδια, πρέπει να έχεις τον ίδιο σεβασμό και να έχεις το ίδιο, τα ίδια δικαιώματα. Να έχεις ακόμα και ίσο δικαίωμα στο λόγο. Όσο εκεί είχαν φτάσει. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Περικλής, όπως είπαμε, ήταν άξιος πολίτης και άξιος πολιτικός. Δεν είχε όμως καμιά εξουσία και κανείς δεν είχε εξουσία, ούτε οι στρατηγοί. Λένε αυτοί ότι την εξουσία την είχαν οι στρατηγοί, γιατί οι στρατηγοί δεν κληρώνονταν, αλλά εκλέγονταν. Εκλέγονταν πράγματι, γιατί δεν μπορείς να εκκληρώσεις ένας και να βγει ο Δημήτρης να πάει σε μια μάχη να διευθύνει τη μάχη. Πρέπει να έχει ορισμένες ικανότητες, ναι, στρατηγικές κλπ. Επόμενο ήταν. Ναι. Οπότε οι κληρωτοί αυτοί οι στρατηγοί πρώτα δεν συγκέντρωναν την εξουσία σε ένα στρατηγό. Ναι. Όπως ήταν παλιότερα, στο στρατάρχη ας πούμε. Ναι. Αλλά την μοίραζαν σε 10 στρατηγούς, ώστε να είναι διασκορπισμένη και να μην είναι συγκεντρωμένη. Και έπειτα ελεγχόταν και ο στρατηγός, όπως κάθε άρχοντας, και άρχοντας ήταν αυτός που έπαιρνε μια απόφαση ο λαός και ανέθετε στον Δημήτρη, στον Κώστα, στον Χρήστο να εκτελέσει αυτή την απόφαση. Για το χρόνο εκείνο που είχες εκλεγεί ή κληρωθεί να εκτελέσει αυτή την απόφαση ήσουν άρχοντας. Λεγόσουν άρχοντας και έπρεπε να σε σέβονται όλοι. Αλλά ελεγχόσουν 9 φορές το χρόνο αν κάνεις καλά τη δουλειά σου. Ανακλητότητα λοιπόν. Αν ναι, εάν δεν έκανες καλά τη δουλειά σου. Και αυτό γινόταν η επιχειροτονία των αρχόντων σε κάθε κύρια συνέλευση, κάθε 36 μέρες. Γιατί άλλαζε η κυβέρνηση κάθε 36 μέρες. Και όταν λέμε κυβέρνηση εννοούμε οι 50 βουλευτές της κάθε φυλής για 36 μέρες θα ασκούσαν κυβερνητικά καθήκοντα. Τι είναι τα κυβερνητικά καθήκοντα? Θα έπαιρναν τι θέλει μια χώρα με την άλλη, ένα άλλο, όλες τις υποθέσεις δηλαδή. Θα συγκέντρωναν όλες τις υποθέσεις που έχει μια χώρα, μια πολιτεία. Ναι. Και θα τις έδιναν στη Βουλή, στη Βουλή των 500. Ναι. Και οι άρχοντες αυτοί ήταν όλοι, όχι εκλεγμένοι, αλλά κληρωτοί. Αθηναίοι πολίτες ήταν και αυτοί. 500 Αθηναίοι πολίτες που έβγαιναν με κλήρο. Και οι 50 που ασκούσαν κάθε... Στη Βουλή. Η Βουλή επεξεργαζόταν τα θέματα. Και όσα έπρεπε να απαντηθούν, συγκαλούσε συνέλευση πολιτών και οι πολίτες αποφάσισαν. Αφού αποφάσισαν οι πολίτες, έπαιρνε την απόφαση των πολιτών, η οποία ήταν νόμος πια. Και έπρεπε να τεθεί σε εφαρμογή. Δεν την εφάρμοζε αυτό. Τα δικαστήρια της υγείας, αν την μπορείς. Θα θέλατε να συνοψίσουμε τις καινοτομίες του Εφιάλτη, δηλαδή που έκανε τις επεμβάσεις του, και αν θέλετε να κάνουμε και έναν παραλληλισμό, αν θέλετε εσείς δηλαδή, με το σήμερα, τις αντίστοιχες εξουσίες και εκεί που είναι συγκεντρωμένες, παράδειγμα του Αρείου Πάγου κτλ. Ναι. Εκείνο που έκανε ο Εφιάλτης, είπαμε, ήταν ότι έκανε επανάσταση και όχι μεταρρύθμιση. Η επίσημη ιστορία τον παρουσιάζει με τα ελάχιστα αυτά ότι έκανε ο Εφιάλτης μια μεταρρύθμιση και βελτίωσε, λέει, το καθεστώς του Κλισθένη. Δεν έκανε μεταρρύθμιση, αλλά έκανε επανάσταση. Στο καθεστώς του Κλισθένη την εξουσία την είχε η πρώτη τάξη των Ευγενών.
και οι άρχοντες και, τη, και την εποπτεία ο Άριος Πάγος, η Βουλή του Αρίου Πάγου. Ο Εφιάλτης καταργεί τις διακρίσεις ανάμεσα σε ευγενείς και λαό και αναγνωρίζει όλους ως ισότιμους πολίτες. Κράτησε τις κοινωνικές τάξεις, τη διάκριση των κοινωνικών τάξεων, όχι ως προς τα δικαιώματα. Ως προς τα δικαιώματα ήταν όλοι ίσοι να έχουν και οι φτωχοί και οι πλούσιοι. Ως προς τις υποχρεώσεις. Όλες τις υποχρεώσεις, τους φόρους δηλαδή που θα λέγαμε σήμερα, για τις ανάγκες της κοινωνίας τα έπαιρναν από τους πλούσιους και όχι από τους φτωχούς. Μάλιστα. Όλοι οι φόροι, όλες οι ανάγκες της πολιτείας, για εξοπλισμού, για να φτιάσουν τριήρες, για να κάνουν ένα πόλεμο, ένα αυτό, ό,τι χρειαζόταν η πολιτεία, τα έπαιρναν από τους πλούσιους. Γι' αυτό και διατήρησαν τις κοινωνικές τάξεις, για να ξέρουν ποιοι θα πλήρωναν και ποιοι όχι. Σαν ένα πιο κομμουνιστικό δηλαδή μοντέλο θα το λέγαμε από πλευράς διανομής του πλούσιου. Δεν είναι κομμουνιστικό. Δεν είναι κομμουνιστικό. Όχι, δεν είναι κομμουνιστικό. Δεν θέλει ατομική ιδιοκτησία. Ναι, το ξέρω. Η δημοκρατία δέχεται την ατομική ιδιοκτησία, ενώ ο κομμουνισμός και ο παλιός, τότε που λέμε η μητριαρχική περίοδο, τότε ήταν πιο γνήσιος κομμουνισμός. Δεν δέχεται ατομική ιδιοκτησία. Είναι όλα κοινά. Αυτή είναι η διαφορά του κομμουνισμού με τη δημοκρατία. Γι' αυτό είπαμε λίγο πιο. Ναι. Όχι κομμουνιστικό. Ναι, ναι, όχι κομμουνιστικό. Ναι. Δεν είναι κομμουνιστικό. Κομμουνιστικό ίσως να είναι το τέλειο. Να φτάνει στο τέλειο. Και η σύγχρονη τεχνολογία ίσως βοηθάει να φτάσει κάποτε και στο κομμουνιστικό. Άλλο αν τώρα την άρπαξαν οι σημερινοί ευγενείς. Η ασφαλιστική δικλίδα, Χρήστο μου, γραφή παρανόμων. Δεν άκουσα. Η γραφή των παρανόμων, αυτή ήταν η ασφαλιστική δικλίδα του πολιτεύματος. Εδώ είναι και θέτει μάλιστα το ερώτημα ο ίδιος ο Αριστοτέλης. Και λέει, δεν είναι δυνατόν λοιπόν να υπάρχει ισότητα και να πούμε ότι η δημοκρατία είναι εξουσία όλων των πολιτών. Διότι λέει ο λαός, διότι η εξουσία δεν μοιράζεται πλέον σύμφωνα με την αξία ή με την περιουσία, αλλά κατ' άτομο. Το κάθε άτομο πολίτης πλέον έχει την ίδια αξία όπου και αν ανήκει. Εφόσον λοιπόν λέει είναι κατ' άτομο και ο λαός έχει τη μεγάλη πλειοψηφία, άρα δεν είναι δημοκρατία όλου του λαού, αλλά είναι δημοκρατία μόνο του απλού λαού, του πολύ λαού. Ναι. Και η δημοκρατία όμως λέει όχι. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, δεν θα ήταν δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι όλοι να είναι το ίδιο. Δηλαδή στα δικαιώματα λέμε πάντα έτσι. Και τι κάνει. Παίρνει και βάζει ένα σύνταγμα, όπως το λέμε σύνταγμα, όπως το λέμε σήμερα. Που το σύνταγμα αυτό να κατοχυρώνει τα δικαιώματα όλων. Και αν η πολιτεία παραβιάσει, επειδή είναι, η πολιτεία είναι το σύνολο των πολιτών, παίρνει τις αποφάσεις, η πλειοψηφία επομένως. Αν η πλειοψηφία των πολιτών πάρει μια απόφαση που να παραβιάζεται ένα δικαίωμα του Δημήτρη, να μην έχει αυτό το δικαίωμα και ο Δημήτρης να έχει το δικαίωμα αμέσως να προσβάλλει την απόφαση αυτή και να μην εκτελείται η απόφαση και να τιμωρείται ο ρήτορας που είπε να τιμωρηθεί ο Δημήτρης, αν και ήξερε ότι αυτό απαγορεύεται από τον νόμο. Αυτή η δαμόκλια σπάθη που βάλανε λέγεται γραφή παρανόμων. Δηλαδή να μην κάνεις γραφή πρόταση για κάτι που είναι παράνομο. Οπότε, αλλά θα πεις, καλά, οι νόμοι θα δημιουργηθούν μετά, τι έγινε. Αυτή τη στιγμή που δημιουργήθηκε η δημοκρατία, την ίδια στιγμή είπε, ισχύουν όλοι οι νόμοι του Σόλωνα. Γιατί ο Σόλων είχε τότε κάνει σωστούς και καλούς νόμους που να απευλέπει σε όλους. Ισχύουν και βάζουμε σαν σύνταγμα όλοι οι νόμοι του Σόλωνας. Ισχύουν. Μάλιστα. Και έτσι όποιος κάνει μια... εκτός από αυτούς που αφορούν τη λειτουργία της εξουσίας, τον έλεγχο της εξουσίας. Μάλιστα. Αυτά όχι. Ναι. Ο έλεγχος της εξουσίας περνάει σε όλους τους πολίτες. Ενώ στο Σόλωνα παίρνει μόνο στην πρώτη τάξη των Ευγενών. Εκτός από αυτά τα καθαρώς πολιτικά για τον έλεγχο της εξουσίας και για τη λειτουργία της εξουσίας, όλοι οι άλλοι νόμοι που αφορούν την ιδιωτική ζωή και τις σχέσεις των πολιτών
ισχύουν οι νόμοι της όλων. Και κανείς δεν είχε το δικαίωμα. Μα θα πεις, μπορεί να ήταν παροχημένοι νόμοι, να ήταν αυτό. Κάθε χρόνο γινόταν αναθεώρηση των νόμων. Και όσοι νόμοι πλέον ήταν παροχημένοι, δεν ίσχυαν κλπ. Ή έπρεπε να μπουν ορισμένοι καινούργιοι νόμοι που να εκφράσουν καινούργια πραγματικότητα, έβγαιναν οι παλιοί και έμπαιναν καινούργιοι. Δεν απαγορευόταν δε να υπάρχει τροποποίηση νόμου ή να υπάρχει και ο παλιός νόμος και ο καινούριος. Πάντα ένας νόμος θα υπάρχει γνωστός σε όλους τους πολίτες. Μάλιστα. Όχι όπως σήμερα. Όχι όπως σήμερα. Που έχουμε 15.000 νομοσχέδια τα τελευταία 15 χρόνια. Ναι, ναι. 17.000, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Εγώ λίγο θέλω, συγγνώμη κιόλας, για τη γραφή παρανόμου για να γίνει τελείως κατανοητό. Δηλαδή, ότι εάν κάποιος κάνει μια συνωμοσία ενάντια στην πόλη των Αθηνών και πει ότι να περάσουμε αυτό το νόμο και πείσει τον κόσμο, θα τιμωρηθεί έστω και πολύ αργότερα, ναι, επειδή έκανε κάτι ενάντια στο καλό της πόλης. Ναι. Αυτή ήταν η λογική. Υπήρχαν τότε συναγωνίζονταν, είπαμε ότι όποιος έκανε σωστές προτάσεις και ωφελούσαν το κοινωνικό σύνολο, αποκτούσε δόξα. Φήμη και δόξα. Μπράβο, πολύ σπουδαίος αυτός. Και η ίδια η πολιτεία πολλές φορές τους τιμούσε. Επειδή βοήθησαν, έκαναν καλό στην πολιτεία. Υπήρχε οι σχολές πλέον, τα πλουσιόπαιδα, ας το πούμε έτσι, άρχισαν να διδάσκονται και να μαθαίνουν τη ρητορική. Ποιος θα μπορέσει να μιλήσει καλύτερα, ωραιότερα στη συνέλευση των πολιτών για να αποκτήσει φήμη και δόξα. Συνήθως αυτοί που μάθαιναν, που πήγαιναν σχολέσουν για να μιλάνε ωραία κλπ. Ήταν τα πλουσιόπαιδα, δεν ήταν τα φτωχόπαιδα. Mm-hmm. Φτωχόπαιδα και ήταν παντού στη δουλειά τους κλπ. Αλλά αυτοί που αποφάσισαν όμως ήταν τα φτωχόπαιδα και όχι τα πλουσιόπαιδα. Υπήρχε περίπτωση τότε ένας καλός ρήτορας, σαν τον Βενιτζέλο σήμερα ας πούμε, mm-hmm. να πείσει ότι αυτή την πρόταση πρέπει να την ψηφίσετε γιατί είναι για το καλό της πολιτείας. Και πειθότανε ο λαός και την ψήφισε. Και αν εκ των υστέρων αυτή η πρόταση αποδεικνύονταν ότι ήταν βλαβερή για το κοινωνικό σύνολο, πάντα σαν μέτρο ήταν το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου. Και αν αποδεικνύονταν εκ των υστέρων, τότε αυτός που είχε κάνει την πρόταση, πρώτον, καταδικαζόταν σε ατιμία. Στερούσαν τα πολιτικά του δικαιώματα. Να μην έχει το δικαίωμα να ξανακάνει πρόταση και να ξαναλάβει μέρος στη. Και αν είχε προξενήσει βλάβη ηλική στην πολιτεία, να αποκαταστήσει τη βλάβη. Και αν είχε μεγάλη βλάβη, την παίρνανε μέχρι και το κεφάλι ακόμα. Μάλιστα. Τέλεια. Άντε και σε εμάς η γραφή παρανόμων κάποτε. Λοιπόν, νομίζω δεν χρειάζεται. Έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε πάει πολύ έτσι. Απλά μία παρένθεση. Κάτι είχαμε πει στην αρχή, ότι πώς σώζονται όλα αυτά, ότι αναφέρεται κάποιο κείμενο. Α, ναι, κοίταξε να δεις τώρα τι έγινε. Ότι όσο ο εφιάλτης, όσο λειτουργούσε η δημοκρατία, ο εφιάλτης θα ήταν στο στόμα όλων. Θα είχε τη μεγαλύτερη δόξα. Και αυτό το μαθαίνουμε μετά την κατάλυση της δημοκρατίας, στους Αλεξανδρινούς χρόνους. Ένας ιστορικός, ο Ιδωμενέας, γράφει μια ιστορία και λέει ότι στη δολοφονία του εφιάλτη ενέχεται ο Περικλής, ο οποίος λέει ζήλευε πάρα πολύ τη μεγάλη φήμη και δόξα του εφιάλτη. Αυτά τα αναφέρει ο Πλούταρχος. Μάλιστα. Και λέει ο Πλούταρχος, δεν πιστεύω, λέει, από πού τα βρήκε, που τα λέει αυτά ο Ιδωμενέας για τον Περικλή, που μεταξύ μας, λέει, δεν ήταν ανεπίληπτο σε όλα, mm-hmm. αλλά τέτοιο μεγάλο Μάλιστα. πάθος δεν νομίζω να είχε ώστε να βάλει να σκοτώσουν τον εφιάλτη. Mm-hmm. Από εκεί μαθαίνουμε λοιπόν ότι ναι μεν τα κείμενα δεν βρέθηκαν που εξυμνούσαν τον εφιάλτη, διότι ήταν όλα ολιγαρχικών και τα σβήσανε, αλλά ακριτομύθιες, από εδώ από εκεί μαθαίνουμε ότι και δόξα μεγάλη είχε και μόνο από αυτό το Ιδωμενέ. Μάλιστα. Ωραία. Τι λες.
Εγώ θέλω λιγάκι για τα λαϊκά δικαστήρια της Ηλίας. Αναβαθμίστηκαν με τον Εφιάλτη ή λειτουργήσαν απλώς ενώ πριν δεν λειτουργούσαν? Δεν λειτουργούσαν πριν mm-hmm. και με τον Εφιάλτη λειτουργήσαν. Μάλιστα. Η εξουσία που παραχώρησε ο Σόλων στο λαό ήταν καθαρός λαϊκή. Δεν χρειαζόταν να αναβαθμιστούν. Μάλιστα. Δεν χρειαζόταν να αναβαθμιστούν. Απλώς ήταν απέδευτος και ο λαός. Ήταν απέδευτος ενώ τώρα ήταν πεπαιδευμένος, ήξερε κλπ. Το μόνο που μπορούμε να πούμε για τα δικαστήρια αυτά ήταν για τη δίκη του Σοκράτη. Που γίνεται τόσο και τόσο δυνατό. Ας πούμε λοιπόν. Έτσι. Ναι. Όταν έγινε ο Πελοποννησιακός πόλεμος, δεν έγινε για την ηγεμονία. Ποια από τις δύο χώρες θα ηγεμονεύσει στην Ελλάδα, όπως μας λέει η επίσημη ιστορία. Αλλά όλες οι ολιγαρχικές πόλεις είδαν ότι οι λαοί τους αναθάρισαν βλέποντας την πρόοδο και των Αθηναίων. Βλέποντας ότι οι Αθηναίοι πήραν την εξουσία και μεγαλουργούν, αναθάρισαν και οι λαοί των χωρών αυτών. Και όλες οι ολιγαρχικές κυβερνήσεις αποφάσισαν με ηγέτεδα δύναμη τη Σπάρτη να θέσουν ένα τέρμα, να καταλύσουν τη δημοκρατία στην Αθήνα. Λοιπόν, ο Πελοποννησιακός πόλεμος, ονομάστηκε Πελοποννησιακός επειδή οι κύριες δυνάμεις ήταν η Πελοποννήση, η Σπάρτη, η Κόρινθος κλπ. Αλλά και οι Θηβαίοι και άλλοι πήγαν μέχρι και Θεσσαλή. Αλλά ο κύριος λόγος του Πελοποννησιακού πολέμου ήταν να καταλύσουν τη δημοκρατία στην Αθήνα. Και γι' αυτό άρχισε αυτός ο μεγάλος πόλεμος που μπορούμε πια να τα διαβάσουμε στην ιστορία από το Θουκυδίδη. Ο Θουκυδίδης μεροληπτεί όμως υπέρ της Σπάρτης και όχι υπέρ των Αθηναίων. Γιατί μεροληπτεί? Οι Αθηναίοι, ο Θουκυδίδης είχε επάνω στη Θάσο μεταλλεία χρυσού, κάτι τέτοιο. Και τον εξέλεξαν οι Αθηναίοι στρατηγό για να, και το ανέθεσαν χωρίς να φύγει και από τη δουλειά του επάνω, να αναλάβει την περιφρούρηση την αυτή της Αμφίπολης. Της Αμφίπολης, έτσι μπράβο, να είδες τα ξεχνάω. Της Αμφίπολης. Ο Θουκυδίδης, σαν ολιγαρχικός που ήταν, άφησε τους Σπαρτιάτες και κατέλαβαν την Αμφίπολη. Ολιγόρησε. Οι Αθηναίοι λοιπόν ήταν αμέσως να πάει στην Αθήνα να δικαστεί να του κόψει το κεφάλι. Και το σκάσε, έφυγε εγώ, σε αηφυγεία. Λοιπόν, δεν τολμούσε πια με τίποτα να έρθει στην Αθήνα. Αν ερχόταν στην Αθήνα, ο κάθε Αθηνός μπορούσε να τον συλλάβει και να τον σκοτώσει κιόλας αμέσως, χωρίς να περάσει. Και τι, πήγε στο στρατόπεδο της Σπάρτης και μάζεψε όλο το υλικό μετά για να γράψει την ιστορία. Επόμενο ήταν να είναι η ιστορία του μεροληπτική και όχι αμερόληπτη, όπως μας λένε ότι ο πιο αντικειμενικός ιστορικός είναι ο Θουκυδίδης. Δεν είναι καθόλου αντικειμενικός. Μάλιστα. Θα κάνουμε για τον Θουκυδίδη μια ξεχωριστή. Αλλά εγώ ήθελα να ρωτήσω για τη δίκη του Σοκράτη. Α, για τη δίκη του Σοκράτη. Λοιπόν, στον πόλεμο στον Πελοποννησιακό τελικά επεκράτησαν οι Σπαρτιάτες, νίκησαν. Νίκησαν οι Σπαρτιάτες και βάζουν πια στην Αθήνα να κυβερνήσουν τους 30 φιλοσόφους βασιλιάδες, τους 30 ολιγαρχικούς φιλοσόφους όπως τους ήθελε ο Πλάτωνας για να κυβερνούν, τους 30 τυράννους. Αυτοί οι 30 τυράννοι έκαναν τέτοιες πράξεις φρικιαστικές που δεν τους χωράει το μυαλό του ανθρώπου. Μέσα σε 3 μήνες σκότωσαν, έσφαξαν 1500 Αθηναίους. Οι 30 τύρανοι είχαν φτιάσει ένα καθεστώς δικό τους. Αυτοί οι 30 έπαιρναν όλες τις αποφάσεις. Είχαν και μια βουλή που η βουλή έπρεπε να επικυρώνει τις αποφάσεις που έπαιρναν. Όπως και σήμερα η βουλή η δική μας μόνο επικυρώνει τις αποφάσεις που παίρνουν άλλοι. Μάλιστα. Να επικυρώνει. Λοιπόν, έπαιρναν τις αποφάσεις όλες και πολιτικά δικαιώματα έδωσαν μόνο σε 3.000 Αθηναίους. Μόνο αυτοί είχαν πολιτικά δικαιώματα, κανένας. Δηλαδή κατέργησαν τα πολιτικά δικαιώματα των υπολείπων. Όλων των άλλων πολιτών. Όλων των άλλων πολιτών. Πολιτικά δικαιώματα, δηλαδή να συνέλθουν στη συνέλευση των πολιτών στην εκκλησία του Δήμου, ας πούμε έτσι, είχαν μόνο 3.000 πολίτες. Ναι. Από τα άλλα εισόδημα και πάνω, ας πούμε. Όχι, δεν είχε καμία σημασία. Ήταν επιλεγμένοι αυτοί. Ήταν ηχουντικοί, όπως τα λέγαμε. Μάλιστα, ακόμα χειρότερα. Ναι, ήταν ηχουντικοί, έτσι. Λοιπόν, μέσα στους
περίοπτη, αυτό μεγάλο σεβασμό είχαν οι, Χούντι, οι τριάκοντα τυράννε στο Σοκράτη. Μάλιστα. Και στον Πλάτωνα φυσικά, διότι ο αρχηγός των 30 τυράννων, ο Κρητίας, ήταν θείος του Πλάτωνα και μαθητής του Σοκράτη. Μάλιστα. Και επομένως είχαν δώσει στο Σοκράτη να έχει τα πολιτικά του δικαιώματα, και ο Σοκράτης ήταν χουντικός, ας το πούμε σήμερα. Ήταν χουντικός. Τελειώνει, φεύγει η δικτατορία. Επανέρχεται η δημοκρατία στην Αθήνα και να γραφεί παρανόμων εδώ. Υπογράφουν μια συμφωνία με τη Σπάρτη να μην καταδιώξουν και να μην εξοντώσουν τους ολιγαρχικούς. Με αυτό τον όρο δεχόταν η Σπάρτη να φύγει και να αφήσει τους Αθηναίους πάλι ελεύθερους. Τον δέχτηκαν οι Αθηναίοι. Μάλιστα. Δέχτηκαν τον όρο αυτό οι Αθηναίοι και πέρασε στη γραφή παρανόμων. Όποιος λοιπόν ζητούσε να τιμωρηθεί κάποιος γιατί ήταν στη Χούντα, θα διωκόταν με γραφή παρανόμων. Δεν είχε το δικαίωμα. Δεν είχε το δικαίωμα να γύρεις δίκαια, σου είχαν σκοτώσει το παιδί σου. Μάλιστα. Καταλαβες. Μάλιστα. Οπότε δηλαδή είχαν, οι Σπαρτιώτες είχαν ασυλία, είχαν δώσει ασυλία. Αλλά τι βρήκανε, ναι. Τι γινόταν. Καταρχάς έκαναν μια καλή αυτή. Με το Σοκράτη προσπαθούμε. Με το Σοκράτη, ναι. Θα σας πω τώρα, αλλά αν δεν το βάλουμε. Ναι, όχι, βάλτε το. Δεν το καταλάβεις. Αν δεν καταλάβουμε τι ήταν, δεν καταλάβουμε το ιδιαίτερο του Σοκράτη. Λοιπόν, ο Σοκράτης ήταν χουντικός, ας το πούμε έτσι. Τότε άρχισαν δίκες μετά, όχι γιατί ήταν στη Χούντα ο καθένας, αλλά έψαχναν να βρουν αφορμές, κάτι άλλο που να μην τους πιάνει ο νόμος. Μάλιστα. Και κατηγορούσαν τον άλλον γιατί είχε κάνει κάτι, ξέρω εγώ, γιατί. Κατηγορούν τον Σοκράτη για κενά δαιμόνια. Μάλιστα. Ότι διαφθείρει τους νέους με κενά δαιμόνια. Μάλιστα. Και ζητάνε οι κατηγοροί του θάνατο. Η δίκη έγινε από 1501, δεν θυμάμαι, δικαστές. Τι γινότανε τότε, πώς λειτουργούσε. Πρώτα μίλαγε ο κατηγορός, ο κατηγορούμενος κλπ. Και μετά γινόταν ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ του κατηγόρου, ποιοι είναι υπέρ του κατηγορουμένου. Για να κριθεί αν είναι, πώς το λένε, καταδικαστέως ή όχι, αν θα τιμωρηθεί ή όχι. Στην υπόθεση του Σοκράτη, η πλειοψηφία ήταν ότι είναι ένοχος. Mm-hmm. Κρίθηκε ένοχος. Επομένως πρέπει να δικαστεί. Δεν καθόριζε όμως ο νόμος την ποινή. Όταν ήταν μερικές ποινές που τις καθόριζε ο νόμος. Ήταν άλλες ποινές που δεν τις καθόριζε ο νόμος. Για ποινές που δεν καθόριζε ο νόμος, τότε γινόταν πάλι μια διαδικασία από την αρχή. Μάλιστα. Σαν μια δεύτερη δίκη. Mm-hmm. Και καλούσανε από τη μια μεριά τους κατηγόρους να πούνε ποια ποινή προτείνουν για τον κατηγορούμενο που ήδη κρίθηκε ένοχος. Ναι, ναι. Αυτοί επέμεναν, οι αυτοί, θάνατος. Μάλιστα. Και ο κατηγορούμενος να προτείνει τι ποινή θεωρεί καλύτερη για τον εαυτό του, ώστε να μην εξαντλήσουν, ώστε να εξαντλήσουν οι δικαστές την επίοικιά τους και ναι, να μην τον καταδικάσουν σε θάνατο γι' αυτό. Ο Σοκράτης, το δεύτερο αυτό σκέλος, περιφρόνησε τελείως το δικαστήριο. Το έβρισε. Περιφρόνησε το λαό τελείως. Και λέει, την ποινή που προτείνω για τον εαυτό μου είναι να σιτίζομαι στο Πριτανείο εφόρου ζωής. Θεωρήθηκε ασέβεια προς το δικαστήριο και ίσχυσε, αν δεν προτείνει ποινή ο κατηγορούμενος, τότε ισχύει του κατηγόρου. Μάλιστα. Και ίσχυσε η ποινή του κατηγόρου σε θάνατο. Μάλιστα. Μου επιτρέπετε μία ερώτηση. Ναι. Θεωρείτε ότι ο Σοκράτης, το Σοκράτη τον πήρε η μπάλα του διωγμού των ολιγαρχικών, γινόταν εναντίον των ολιγαρχικών εκείνη την περίοδο? Όχι, όλη του η φιλοσοφία του Σοκράτη ήταν φιλοσοφία ολιγαρχική. Όλη του η φιλοσοφία. Και μετά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Είναι από τη μια μέρα, είναι αυτή που λέμε ιδεαλιστική φιλοσοφία, που θέλει μια ιεραρχία στην κοινωνία που να αρχίζει από το Θεό και να φτάνει μέχρι στην τελευταία αυτή, οπότε οι άξιοι, οι άνθρωποι φωτισμένοι από το Θεό, αυτοί οι ικανοί, οι επαείοντες, αυτοί να έχουν την εξουσία και όχι ο πολυλαός. Mm-hmm. Ενώ αντίθετα, ο Δημόκριτος με τη θεωρία του των ατόμων τα βάζει όλα τα άτομα ίσα και δεν έχουν καμιά υπόταξη ή αυτό, ούτε Θεό ούτε τίποτα, και είναι όλα άτομα μέσα στον απέραντο κενό χώρο.
και εκεί κινούνται, μετασχηματίζονται κλπ. Χωρίς να υπάρχει καμιά ιεραρχία. Αυτό που λες, Χρήστο, είναι πολύ εκπληκτική διατύπωση, γιατί και η κατηγορία των κατηγόρων είναι ως ουκ ενόμιζεν, ναι. Ους η πολιτεία νομίζει θεούς. Ναι, ναι. Δηλαδή του χτύπησαν το θείο κατευθείαν, ναι, ας πούμε. Ναι. Και εκεί ο Σωκράτης, ναι, τρελάθηκε. Ναι. Δηλαδή του βρήκαν το κουμπί του, ας πούμε. Αυτή είναι για ολόκληρη εκπομπή, έτσι. Ωραία, θα την κάνουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Απλά, δηλαδή, ήταν μια λειτουργία γεγονότων και η ασέβειά του προς το δικαστήριο. Έπειτα, ας πούμε κάνα πράγμα τώρα. Ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, την εποχή τους, στην εποχή τους, δεν είχαν τη φήμη και την αξία που έχουν σήμερα. Ακριβώς, αυτό είναι το μυστικό. Τότε τη μεγαλύτερη αξία την είχαν οι σοφιστές. Ο μεγαλύτερος φιλόσοφος τότε ήταν ο Πρωταγόρας. Και όχι ο Σωκράτης. Μάλιστα. Και ήταν μόνο για τα πλουσιόπεδα, μόνο στα πλουσιόπεδα πήγαινε. Ενώ για τον πολύ λαό, για να μάθει ο λαός τι είναι, τι δεν είναι αλήθεια, πώς πρέπει να κυβερνάει, για να μην κοροϊδεύεται, ήταν οι σοφιστές που είχαν ανοίξει σχολές παντού μέχρι να μάθει ο λαός να... Δηλαδή εμάς μας διαφημίζουν τον Σωκράτη και τον Πλάτωνα. Ακριβώς, γιατί... Ενώ τότε ήταν, ναι, δεν... πιο δεύτερη. Μετά όμως και μάλιστα κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα και όλη η φιλοσοφία του Μεσαίωνα στηρίζεται στο Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη. Γι' αυτό έμεινε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω και... Ανακάλυψαν το Δημόκριτο, η αστική τάξη μετά το 17ο αιώνα. Να ρωτήσω τώρα και ένα τελευταίο. Όλα αυτά που λέμε, εντάξει, τότε και γενικά η άρχουσα τάξη δεν κάνει, αλλά τόσος κόσμος, τόσοι φιλόσοφοι, τόσοι επαναστάτες που έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια, πώς και δεν ανακάλυψαν τον Εφιάλτη συντομότερα μέσα από κείμενα, δηλαδή... Έχει ανακαλυφθεί, πώς δεν έχει. Αλλά είναι στα ψηλά της ιστορίας πάντα. Τα ψηλά της ιστορίας δεν τα μαθαίνει όλος ο κόσμος. Οι ειδικοί της ιστορίας το ξέρουν πάντα. Ναι. Γιατί κάτι μου είπατε για τον Μάρξ που δεν ήξερε περί του Εφιάλτη. Άλλο αυτό. Τα ψηλά της ιστορίας λέμε τα νεότερα. Ναι. Τα νεότερη ιστορία, ναι, πώς γράφεται. Ναι. Έτσι δεν είναι ότι... Τότε τον είχαν αυτός και τότε όσοι ήταν έγραψε. Τότε είπαμε ο Αριστοτέλης. Ναι. Του Αριστοτέλη, η Αθηναίων Πολιτεία, mm-hmm, που αναφέρει για, ναι, τον Εφιάλτη, πώς έγινε η μεταπολίτευση αυτή, η επανάσταση και η επικράτηση της επανάστασης, βρέθηκε, δεν θυμάμαι όμως πού, δεν θυμάμαι πού, μου έχει μείνει μόνο ότι βρέθηκε το 1905, και ότι ήταν, μάλιστα έλειπε το εξώφυλλο απ' έξω, είχε λίγο φαγωθεί κλπ. Και μετά είδανε το συνδύας ότι είναι του Αριστοτέλη από όλα τα άλλα κλπ. Η Αθηναίων Πολιτεία του Αριστοτέλη, η οποία μας περιγράφει ακριβώς και για τη δικτατορία του Αριουπάγου και για την επανάσταση του Εφιάλτη. Δηλαδή, συγγνώμη... Αλλά το 1905 όμως ο Μάρξ είχε πεθάνει. Ναι. Ο Μάρξ λοιπόν δεν ήξερε τον Εφιάλτη. Μάλιστα. Η ιστορία η επίσημη από τα παλιά τα χρόνια μέχρι τη σήμερα μας λέει ότι οι Αθηναίοι με το Σόλωνα, τον Κλισθένη και τον Περικλή είναι αυτοί που δίδαξαν την δημοκρατία. Μάλιστα, καλά. Κάτι παρέκαμψαν. Ναι, είναι αυτοί που μας δίδαξαν την δημοκρατία. Ωραία. Εγώ ένα τελευταίο και ξεκαθάρισμα, δηλαδή ότι το 1905 ανακαλύφθηκε το αντίτυπο του... Βρέθηκε η Αθηναίων Πολιτεία του Αριστοτέλη, μια κόπια που δεν υπήρχε πριν. Δεν ξέρουμε. Πάντως έγινε πια γνωστή μέσα στον πνευματικό κόσμο, μέσα στον ευρύτερο κοινό. Ωραία. Ας το πούμε έτσι. Τυπώθηκε και κυκλοφόρησε μετά. Δεν αποκλείεται. Μυστικοί να τα ήξεραν και πιο πριν. Μπορεί να υπήρχε σε στα μοναστήρια μέσα. Στα μοναστήρια θα υπήρχαν οπωσδήποτε. Ωραία. Ναι. Κύριε Ρήγα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και υπόσχομαι ότι αν έχετε όρεξη, που σας βλέπω ότι έχετε, θα κάνουμε και άλλες εκπομπές για να ενημερώσουμε περισσότερο κόσμο όπως ενημερωθήκαμε και εμείς για τόσο σοβαρά ζητήματα που δεν είχαμε ιδέα. Και σας ευχαριστούμε πολύ. Πάντα μια συζήτηση, μια ζωντανή συζήτηση, έτσι είναι ωραία. Αλλά πάντα όμως έχει ένα μειονέκτημα. Στον απλό πολίτη, τι μένει. Παρουσιάζοντας το συγγραφέα, παρουσιάζοντας αυτό το κενό, δεν του μένει τόσο η ουσία. Η ουσία αυτών που λέει, αλλά του μένει τόσο το ζωντανό, το συναισθηματικό. Απευθύνεται δηλαδή στο συνέστημα και όχι στην ουσία. Και όχι. Ενώ πάνω στο βιβλίο, αν καθίσουμε να μελετήσουμε μια σελίδα του βιβλίου και να την αναλύσουμε,
μια σελίδα του βιβλίου για να πούμε έτσι έγινε, τότε εντυπώνεται καλύτερα στον άλλο. Δηλαδή να... Να έχουμε και μια φωτογραφία σας με το βιβλίο εδώ, η Δημοκρατία του Εφιάλτη. Είναι και άλλα. Ναι, είναι και άλλα, αλλά προς το παρόν θα μείνουμε σε αυτό και θα κάνουμε και για τα άλλα. Ωραία. Σταματάμε το γύρισμα και παίρνουμε φωτογραφία. Ωραία. Τέλεια.